από το βιβλίο Αμός και το κεφάλαιο Γάμα, τρίτο κεφάλαιο, σελίδες 812, με τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Σελίδες 812, βιβλίων Αμός, κεφάλαιο Γάμα. Ακούσατε τον λόγον τούτον, τον οποίον ελάλησε ο Κύριος εναντίον σας, η Ισραήλ, εναντίον παντός του γένους το οποίον ανεβεί η βασιλική εις Αιγύπτου, λέγον: εσάς μόνον εγνώρισα εκ πάντων των γενών της γης, δια τούτο θέλω σας τιμωρήσει δια πάσας τας ανομίας σας. Δύναται δύο να περιπατήσω συνομού, εάν δεν είναι σύμφωνοι? Θέλει βρυχήσει ο λέον εν το δρυμό, εάν δεν έχει θύραν? Θέλει εκπέμψει τη φωνή αυτού ως κύμνος από τις κατοικίες αυτού, αν δεν επίασε τι? Δύναται πτηνών να πέσει εις παγίδα επί της γης, όπου δεν είναι βρόχος δι' αυτό? Ήθελε σηκωθεί παγής εκ της γης χωρίς να πιαστεί τι? Δύναται να ηχήσει σάλπιξε πόλη και ο λαός να μην πτωηθεί? Δύναται να γίνει συμφορά εν πόλη και ο Κύριος να μην έκαμεν αυτήν? Βεβαίως Κύριος ο Θεός δε θα γλυκάμει ουδέν χωρίς να αποκαλύψει το απόκριφον αυτού εις τους δούλους αυτού τους προφήτας. Ο λέον ευρύχησε, τις δε θέλει φοβηθεί? Κύριος ο Θεός ελάλησε, τις δε θέλει προφητεύσει? Κηρύξατε προς τα παλάτια της Αζότου και προς τα παλάτια της γης της Αιγύπτου και είπατε: συνάχθητε επί τα όρη της Αμαρίας και ιδέτε τους μεγάλους θορύβους εν μέσω αυτής και τας καταδυναστείας εν μέσω αυτής, διότι δεν εξεύρωσιν να πράτωσι το ορθόν, λέγει Κύριος. Οι θησαυρίζοντες αδικίαν και αρπαγήν εν της παλατής αυτών. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος ο Θεός: εχθρός θέλει περικυκλώσει την γήν σου και θέλει καταβάλει την ισχύν σου από σου, και τα παλάτια σου θέλουν συνδιαρπαγή. Ούτω λέγει Κύριος: καθώς ο ποιμήν αποσπά από το στόματος του λέοντος δύο σκέλη ή λοβόνοτιου, ούτω θέλουσιν αποσπαστεί οι Ισραήλ, οι κατοικούντες εν Σαμαρία, από τις γωνίας της κλίνης και εν Δαμασκό από τις τρομνής. Ακούσατε και διαμαρτυρήθητε προς τον οίκον Ιακώβ, λέγει Κύριος ο Θεός, ο Θεός των δυνάμεων, ότι καθήν ημέρα να επισκεφθώ τας παραβάσεις του Ιού Ισραήλ επ' αυτών, θέλω επισκεφθεί και τα θυσιαστήρια της Βεθήλ, και τα κέρατα του θυσιαστηρίου θέλω συνεκοπή και πέσει καταργής, και θέλω πατάξει των χειμερινών οίκων μετά του θερινού οίκου, και η οίκη ελεφάντινη θέλω συναπολεστεί, και η οίκη μεγάλη θέλω συναφανιστεί, λέγει Κύριος ο Θεός. Αμήν. Αμών σημαίνει φορτίο, το φορτίο του Λόγου του Θεού. Ένας άνθρωπος ο οποίος ομολογεί ότι δεν ήταν προφήτης, ούτε Υιός προφήτου, βοσκός ήτανε, ο οποίος όμως κάποια στιγμή εκλήθη από τον Θεό, του έδωσε τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και του είπε πήγαινε, ενώ ήταν κάτω στη φυλή Ιούδα, να προφητεύσεις πάνω στο βορρά στις φυλές του Ισραήλ. Και οι προφητείες του ήταν εναντίον του λαού Ισραήλ. Και ήταν έτσι ώστε αντέδρασαν όλοι οι άρχοντες του λαού Ισραήλ από το μήνυμα που έφερε ο Αμός, και γι' αυτό το όνομά του σημαίνει φορτίο, δηλαδή κουβάλαγε στην πλάτη του ένα βάρος το οποίο ο Θεός του το φόρτωσε, να προφητεύσει εναντίον των φυλών του Ισραήλ, προφητεία όχι ευχάριστη, απολύτως δυσάρεστη, με αποτέλεσμα αντιμετωπίσει τις αντιδράσεις, να αντιμετωπίσει τον πόλεμο, αλλά και την εξουθένωση των ακουόντων. Και γιατί αυτό? Διότι
στην περίοδο του βασιλέως του Οζία στις φυλές του Ιούδα, στη φυλή του Ιούδα, και στην περίοδο του βασιλέως Ιεροβοάμ στις φυλές του Ισραήλ, υπήρχε μεγάλη ευημερία, μεγάλη καλοπέραση. Και εάν θυμηθούμε ότι η ευημερία, ο πλούτος, η άνεση στον καιρό της Παλαιάς Διαθήκης σήμαινε, ήταν απόδειξη της ευλογίας του Θεού, και όντως, γιατί ο Οζίας, η Αζαρίας είχε πράξει το ευθές, λέει η Γραφή, ενώπιον του Κυρίου, ώστε ο Θεός τον ευόδωνε και εκρατεώθη μάλιστα σφόδρα. Το ίδιο βέβαια και στις φυλές του Ισραήλ. Όλα δηλαδή πήγαιναν πολύ καλά και ξαφνικά ένας άνθρωπος που δεν είχε καμία σχέση ούτε με ιερατείο, με τους ιερείς δηλαδή, αλλά ούτε και με τα πράγματα του Θεού, ούτε γραμματεύς ήταν, ούτε ιερεύς ήταν, ένας άνθρωπος εμφανίστηκε και άρχισε να λέει ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, και προφητείες απολύτως δυσάρεστες για καταστροφή. Βρέθηκε λοιπόν ο λαός του Θεού, ο λαός Ισραήλ, μπροστά σε ένα σοβαρό πρόβλημα. Άκουγε πράγματα παράξενα, απίστευτα, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν έβλεπε να έχουν σχέση με αυτά που ζούσαν. Ο Θεός όμως όταν λέει κάτι το εννοεί. Και εδώ είναι, αδερφοί αγαπητοί, το κρίσιμο σημείο. Όταν λέει κάτι το εννοεί. Και εκείνο που είπε ο Θεός ήταν ότι παρόλο που εσάς μόνο σας γνώρισα, σας εξέλεξα, σας αγίασα, σας αποκάλυψα το πρόσωπό μου, σας έδωσα το λόγο μου από όλους τους άλλους λαούς, όχι γιατί ήσασταν οι πολυπληθέστεροι των λαών, αντιθέτως ήσασταν οι πλέον ολιγάριθμοι. Εγώ όμως σας εξέλεξα για ένα λόγο, γιατί σας αγάπησα. Δεν υπάρχει καμία αιτία ιδιαίτερη για την οποία σας εξέλεξα. Η μόνη αιτία είναι ότι σας αγάπησα. Αλλά και επιπλέον, γιατί φάνηκα πιστός στις υποσχέσεις που έδωσα στον Αβραάμ τον αγαπητό μου, ο οποίος επειδή έπρατε πάντα τα θελήματα του Θεού και όταν δοκιμάστηκε υπάκουσε, φίλος του Θεού ονομάστηκε. Και περιμένω από σας να κάνετε το αυτονόητο, να φυλάτετε τις εντολές μου και να πράτετε τα αρεστά μου, αυτά που μου αρέσουν. Ο προφήτης όμως έλεγε πράγματα τα οποία ήταν αληθινά μεν, παράδοξα δε για τους ακούοντες, οι οποίοι μάλιστα ήσαν σε απόλυτη αμεριμνησία και είχαν απόλυτη εμπιστοσύνη στο όρος της Σαμαρίας, το οποίο διαφημιζόταν ως έξοχον με το ξύ των εθνών. Και έδωσε ο Αμός ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα σημαντικό. Για οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή μας, υπάρχει αιτία. Και αυτό είναι το μήνυμα σήμερα, αδερφοί. Για οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή μας, υπάρχει αιτία. Για τις καταστροφές η αιτία είναι αμαρτίες, είτε ανομία εις το Θεό, είτε αδικία ανάμεσα στους ανθρώπους. Για τις ευλογίες η αιτία είναι ο αγιασμός,
σώματος, ψυχής και πνεύματος. Αλλά και για τις προφητείες του Λόγου του Θεού, αιτία είναι η παρουσία του Θεού, αλλά στην πραγματικότητα η αγάπη του Θεού. Και εξηγεί μέσα από την πραγματική ζωή την απλή, αυτή τη φοβερή μεγάλη αλήθεια. Σε όλα τα συμβαίνοντα υπάρχει αιτία που εμείς τις περισσότερες φορές δεν τη βλέπουμε. Αλλά όμως υπάρχει. Και καλεί ο Θεός το λαό Ισραήλ τότε, εμάς σήμερα, να γνωρίσουμε ότι όπως τότε εξέλεξε το λαό Ισραήλ, όχι για τη δύναμή του, τη σοφία του, τις ικανότητές του, αλλά εξαιτίας της αγάπης του, και περιμένει ανταπόκριση της ιδιαίτερης εκλογής που έκαμε ο Θεός, πρέπει λοιπόν ο λαός Ισραήλ να συνειδητοποιήσει, και εμείς σήμερα συνειδητοποιήσουμε, ότι δεν υπάρχει τίποτα που συμβαίνει στη ζωή μας χωρίς αιτία. Εάν δε διακρίνουμε την αιτία, τότε μας δίδεται η ευκαιρία να επέμβει ο Θεός προς αποκατάσταση. Και εξηγεί. Μπορεί δύο να περπατήσουν εν ομονία εάν δεν συμφωνούν μεταξύ τους? Δεν γίνεται. Αν δεν συμφωνούν μεταξύ τους θα χωρίσουν. Ο ένας θα πηγαίνει από εδώ και ο άλλος θα πηγαίνει από εκεί. Πρέπει να τα βρούνε δηλαδή. Είναι δυνατόν να βρυχήσει το λιοντάρι στο δάσος εάν δεν έχει βρει ήδη το θύραμά του? Μέχρι να το βρει πηγαίνει σιγά ήσυχα για να το αρπάξει. Και όταν το αρπάξει ακούγεται ο βρυχθυμνός. Η κραυγή του λιονταριού. Το ίδιο και το λιονταρόπλο. Είναι δυνατόν ένα πτηνό να πέσει σε παγίδα, να παγιδευτεί εάν δεν έχει στηθεί η παγίδα? Αποκλείεται. Είναι δυνατόν να σηκωθεί η παγίδα και να μην πιαστεί το θύραμα? Αποκλείεται. Είναι δυνατόν να σαλπίσεις ο φύλακας με σάλπιγγα στην πόλη και να μην τρομοκρατηθεί ο λαός και να μην σηκωθεί να δει τι συμβαίνει? Αποκλείεται. Δεν μπορεί ξαφνικά ο λαός να σηκωθεί να δει τι συμβαίνει εάν δεν ακούσει τη σάλπιγγα. Και τώρα φτάνει στο κρίσιμο σημείο. Βεβαίως ο Κύριος ο Θεός δεν κάνει τίποτα χωρίς να αποκαλύψει το απόκριφον αυτού εις τους δούλους τους αυτού, τους προφήτες. Τίποτα δεν κάνει. Γιατί? Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Γι' αυτό. Δύο πράγματα δηλαδή λέει ο Αμός στο λαό Ισραήλ. Το μέλλον σου, το αύριο σου εξαρτάται από σένα. Δεν εξαρτάται από τους άλλους ανθρώπους, δεν εξαρτάται από την τύχη, εξαρτάται από σένα. Και γι' αυτό το δεύτερο, εγώ έρχομαι σήμερα να στο αποκαλύψω, να στο φανερώσω, γιατί σ' αγαπάω. Ότι το μέλλον σου, τι να σου αποκαλύψω, ότι το μέλλον σου θα είναι μέσα στις ευλογίες εάν στη ζωή σου εν τέλει υπάρξει αγιασμός που θα είναι η συνέχεια της μετάνοιας και της επιστροφής σου. Το μέλλον σου θα είναι καταστροφή εάν στη συνέχεια του Λόγου του Θεού η απόφασή σου είναι αμαρτία, αδικία και ανομία. Και συνεχίζει. Ο λέων ευρύχησε.
ποιος δεν θα φοβηθεί? Ο Κύριος μίλησε, ποιος δεν θα προφητεύσει? Αυτή είναι η αγάπη του Θεού, ο λόγος του, ο οποίος έρχεται πριν ενεργηθεί το αποτέλεσμα της ζωής σου, είτε για να σε προτρέψει να διορθώσεις, είτε για να σε ενισχύσει να σταθείς, είτε για να σε παρηγορήσει να ελπίσεις. Το ξαναλέω, δεν κάνει τίποτα ο Θεός αν προηγούμενα δεν ενημερώσει το λαό του με τους δούλους του, τους προφήτες. Όταν επρόκειτο να καταστρέψει τα Σόδωμα και τα Γόμορα, στον πρώτο που το είπε ήταν στον Αβραάμ. Τίποτα δεν κάνει εάν δεν αποκαλύψεις τους δούλους, τους προφήτες με το λόγο του. Άρα λοιπόν το κρίσιμο σημείο σε αυτή τη μεγάλη αλήθεια, ότι το μέλλον μου, το μέλλον μας εξαρτάται από μας, τον κάθε έναν προσωπικά, που είναι βέβαιον, είναι μια μεγάλη αλήθεια, μας οδηγεί στο να εξητήσουμε το Λόγο του Θεού. Όχι να ενεργούμε με τη γνώμη τη δική μας, με τα συναισθήματά μας, με τους θυσμούς μας, με τις οργές μας, με τις ιδιαίτερες αγάπες μας, με οτιδήποτε το οποίο δεν είναι Λόγος Θεού. Γι' αυτό μιλάει στο Θεό του ο λαός. Γι' αυτό ο Θεός προτρέπει για διόρθωση. Γι' αυτό ο Θεός ενισχύει, για να πάρει θάρρος ο λαός του Θεού, να μην φοβάται, γιατί ο φόβος είναι κόλαση. Γι' αυτό ο Θεός παρηγορεί, για να υπάρχει ελπίδα σε Αυτόν. Και είναι σαν να λέει ο Θεός ένα μεγάλο συμπέρασμα: εάν δεν μετανοήσετε με τον προφητικό λόγο του Θεού, τότε θα καταστραφείτε για να μετανοήσετε με την κρίση. Γιατί αυτό που ενδιαφέρει το Θεό ιδιαίτερα στην Καινή Διαθήκη είναι η αιώνια ζωή, η Βασιλεία των Ουρανών. Και ο λόγος του Θεού είναι απλός αλλά και απόλυτος. Εάν δεν μετανοήσουμε, και μάλιστα αν δεν μετανοούμε ακούγοντας το Λόγο του Θεού, ώστε να έλθει ο αγιασμός στη ζωή μας για να έρχονται οι ευλογίες του Θεού, εάν δεν μετανοούμε και μένουμε στερεοί και αμετακίνητοι στις απόψεις μας, στις γνώμες μας, τότε ο Θεός θα προφητεύσει, ο Θεός θα αποκαλύψει και θα έρθουν καταστροφές, μήπως και ο άνθρωπος μετανοήσει και τουλάχιστον ως διαπυρός φτάσει στον ουρανό. Δεν γίνεται να γίνει κάτι στη ζωή μας εάν δεν μας το αποκαλύψει ο Θεός για να μας δώσει την ευθύνη. Την ευθύνη των επιλογών μας, την ευθύνη των εκλογών μας, την ευθύνη του δρόμου μας. Και συνεχίζει τώρα στο λαό Ισραήλ να λέει την αλήθεια: ελάτε παλάτια της Αζώτου των Φιλιστέων και παλάτια της Αιγύπτου μάρτυρες σε αυτό που πρόκειται να κάνω. Συναχθείτε πάνω στα όρη της Σαμαρίας, τα οποία θεωρούνται και διαφημίζονται ως έξοχα μεταξύ των εθνών. Και δέστε και ακούστε
τους θορύβους, τις ταλαιπωρίες, τις καταδυναστείες μέσα σε αυτό το λαό, μέσα σε αυτή την καρδιά, μέσα σε αυτή την ψυχή, μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο, μέσα στο περιβάλλον του ανθρώπου. Γιατί αν και τους έχω αποκαλυφθεί, τους έχω εκλέξει, τους έχω φανερώσει, τους έχω δώσει το λόγο μου, γνωρίζουν το θέλημά μου, αυτοί δεν κατάλαβαν και δεν ξέρουν να πράττουν το ορθό, το οποίο ο Θεός πρέπει να μας το δώσει να το καταλάβουμε, να ξέρουμε να πράττουμε το ορθό ενώπιον του Κυρίου. Αλλά αυτοί θησαυρίζουν με αδικία και αρπαγή μέσα στα παλάτια τους. Γι' αυτό έρχεται καταστροφή, Κύριε Θεέ μου. Έρχεται καταστροφή. Εχθρός θα περικυκλώσει τη γη της ελευθερίας σου, τη γη της απόλαυσής σου και τη γη της ευημερίας σου. Θα καταβάλει την ισχύ σου, τη δύναμή σου πάνω στην οποία ελπίζεις. Και τα παλάτια σου μέσα στα οποία απολαμβάνεις θα διαρπαχθούν. Ακούσατε, φωνάζει ο Θεός πάλι. Διαμαρτυρηθείτε προς τον οίκον του Ισραήλ ότι όταν εγώ, το τέλος υποθέσεως, θα επισκεφθώ τις παραβάσεις του λαού μου, τότε το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να γκρεμίσω τα διαφημιζόμενα ως έξοχα δημιουργήματα του ανθρώπου, των ανθρώπων. Θα γκρεμίσω τα κέρατα του θυσιαστηρίου, τον τόπο της προσευχής. Θα πατάξω τον χειμερινό και τον καλοκαιρινό οίκο σας. Θα γκρεμίσω τους ελεφάντινους τόπους σας και θα φανιστούν τα πάντα. Φοβερό φορτίο αυτό που κουβαλάει στην πλάτη του ο Αμός. Το φορτίο της αλήθειας. Το φορτίο του Λόγου του Θεού. Σε ανθρώπους που ευημερούνε και σε ανθρώπους που πρόκειται στη ζωή τους ο Θεός να αλλάξει τα πάντα. Σε μας δηλαδή. Να το πω πιο καλά, στην πατρίδα μας, πριν από 3 χρόνια, 4. Για τα υλικά. Σε μας σήμερα για τα πνευματικά. Και αυτό που θέλει ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, είναι ο φόβος του Κυρίου να κυριαρχήσει στη ζωή μας. Να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει τύχη. Δεν υπάρχει απρόοπτο. Δεν υπάρχει τίποτα που γίνεται ξαφνικά. Ο Θεός αποκαλύπτει και είναι ο μόνος που γνωρίζει το μέλλον και είναι μόνος που γνωρίζει το τέλος, αλλά ιδιαιτέρως είναι ο μόνος που γνωρίζει τη θεραπεία των πραγμάτων. Μόνο αυτός. Αλλά η θεραπεία των πραγμάτων είναι η επώδυνος ή ευλογημένη. Ευλογημένη αν υπάρξει άμεση σήμερα μετάνοια, επώδυνος και καταστροφική αν υπάρξει στο τέλος. Σήμερα λοιπόν, αν ακούς το Λόγο του Θεού, λέγει ο Λόγος του Θεού, μη σκληρύνεις την καρδιά σου. Μην πεις, εγώ είμαι μια χαρά. Όπως έλεγε ο λαός Ισραήλ τότε, και οι ιερείς και οι γραμματείς, αλλά όπως έλεγαν πάλι οι ιερείς και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι τον καιρό του Χριστού, που προφήτευε ότι δεν θα μείνει λίθος επί λίθο σε αυτή την πόλη, και αυτοί έλεγαν ψευδοπροφήτης είναι, και αυτοί έλεγαν ψευδοδιδάσκαλος είναι, αιρετικός είναι. Θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί
το γκρέμισμα της Ιερουσαλήμ. Βεβαίως, αν ο λαός της Ισραήλ είχε μετανοήσει, θα μπορούσε να είχε αποφευθεί το γκρέμισμα της Ιερουσαλήμ εάν δεν μετανοήσει ο λαός της Ισραήλ. Αποκλείεται. Και αν ερχόντουσαν όλες οι δυνάμεις των εθνών να τους υποστηρίξουν, καμία πιθανότητα. Γιατί αυτός που προφητεύει, αυτός γνωρίζει και έχει και τη δύναμη να εκτελέσει. Αδελφοί, μη χάσουμε ούτε ένα δευτερόλεπτο. Το αύριο δεν είναι στα χέρια μας. Το αύριο είναι στα χέρια του Θεού. Σήμερα, σήμερα, τώρα, να εξητήσουμε τον Κύριο λέγοντας ο Θεός, εξητείτε, εξητήσατε τον Κύριο και τότε θα ζήσετε. Μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο, στον προφητικό λόγο του Θεού. Διότι πλησίον είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Και θα σωθείτε και θα ζήσετε και θα ευλογηθείτε. Σήμερα θεωρώ ότι είναι μια ιδιαίτερη μέρα για μένα και για όλους μας. Σήμερα να ακούσουμε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Σήμερα να κατανοήσουμε ότι το αύριο είναι στα χέρια του Θεού. Να κατανοήσουμε ότι ο Θεός είναι αγάπη. Αλλά ιδιαιτέρως να κατανοήσουμε ότι ο Θεός, επειδή μας αγάπησε, μας έφερε σήμερα εδώ. Δεν μας έφερε γιατί βρήκε τίποτα καλό σε μας. Επειδή μας αγάπησε, μας έφερε εδώ. Γι' αυτό έχει και απαιτήσεις. Μάλιστα, ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, είπε καθαρά και εξάστερα, εκείνος ο δούλος, ο οποίος αφού γνώρισε το θόλημα του Κυρίου αυτού και δεν ετοίμασε ούτε έκαμε κατά το θέλημα του Κυρίου το αυτά που έπρεπε να κάνει, θα δαρθεί πολύ. Όποιος όμως δεν γνώρισε και έπραξε άξιον δαρμού, θα δαρθεί ο λίγον. Εμείς γνωρίσαμε, αδελφοί, ώστε ή θα δαρθούμε πολύ ή θα ευλογηθούμε πολύ. Και επειδή είναι έσχατες ημέρες και ο Κύριος ετοιμάζει την ύμφη του, την οποία και θα παραλάβει, το πολύ είναι τώρα πάρα πολύ, είναι καθ' υπερβολήν πολύ. Εις πάντα εις τον οποίον εδόθη πολύ, πολύ θα του ζητηθεί. Και εις εκείνον στον οποίον ο Θεός εμπιστεύθηκε πολύ, πολύ περισσότερα θα απαιτήσουν παρά αυτού. Είναι έσχατος καιρός και όλα θα γίνονται πολύ. Πάρα πολύ. Πιο πολύ δεν υπάρχει, ούτε έχει γίνει, ούτε θα ξαναγίνει. Το όρος του Κυρίου θα υψωθεί περάνω πάντων των βουνών. Όποιος είναι μέσα, απάνω, θα ευλογηθεί κάθε υπερβολή και θα λάβει το μισθόν της δουλείας του και της αφιέρωσής του. Καθώς είναι γεγραμμένο, ελεύθεροι από την αμαρτία, δουλωθέντες εις τον Θεόν, τότε ο καρπός μας θα είναι εις αγιασμόν και τότε, μόνο τότε, το τέλος μας ζωή αιώνιος. Ώστις όμως, έλαβε, το ενεπιστεύθη ο Κύριος, αλλά δεν είναι πάνω στο όρος το Άγιο, θα δαρθεί πολύ, πάρα πολύ, πολύ περισσότερο από ό,τι μπορεί το ανθρώπινο μυαλό να φανταστεί. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί,
Σήμερα είναι μια κρίσιμη μέρα για όλους μας. Και είναι η κρίσιμη μέρα που δεν είναι και δεν πρέπει, δεν είναι ανάγκη, αλλά και δεν πρέπει να κοιτάξεις τον δεξιά σου και τον αριστερά σου, το διπλανό σου, το περιβάλλον σου. Αλλά μας προσκαλεί ο Θεός όλους μας, τον κάθε έναν ξεχωριστά, να κοιτάξουμε μέσα μας. Πράττουμε άξια ευλογίας ή άξια δαρμών? Εάν πράττουμε άξια ευλογίας, να μετανοήσουμε και να πράττουμε πιο πολλά. Αν πράττουμε άξια δαρμών, να μετανοήσουμε και να αλλάξουμε δρόμο. Γιατί το πολύ στις έσχατες ημέρες θα είναι πάρα πολύ. Ευλογία ή κρίσης. Δώρα ή δαρμός. Έπαινος ή ονειδισμός. Πάρα πολύ όμως. Ιδιαιτέρως πολύ. Σήμερα λοιπόν που δεν άρχισε ακόμη να εξελίσσεται το σχέδιο του Θεού, σήμερα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Σήμερα να εξητήσουμε τον Κύριο για να ζήσουμε εδώ εν αυθονία και εκεί βασιλείς εις τους αιώνες των αιώνων. Με πολύ καρπό. Αμήν.